Εμείς βεβαίως δεν θα κάνουμε κριτική στην κυβέρνηση για το αν έκανε ή όχι διαβούλευση. Είναι μια βολική κριτική για σας. Εμείς θα τοποθετηθούμε επί της ουσίας, βάζοντας συνολικά την εικόνα και όχι βλέποντας μόνο το δέντρο. Και η συνολική εικόνα λέει τα εξής. Πρώτον, ότι η δημιουργία του Ταμείου σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης ήρθε ως αποτέλεσμα της διαχείρισης μιας πολύ βαθιάς καπιταλιστικής κρίσης στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πιο βαθιά από τον πόλεμο, το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά. Δεύτερον, δημιουργεί το Ταμείο σε συνθήκες σφοδρότατου ανταγωνισμού ανάμεσα στις ευρωπαϊκές πολυεθνικές και τις πολυεθνικές των Ηνωμένων Πολιτειών, της Κίνας, άλλων υπεριαλιστικών κρατών, όταν τεράστια πακέτα, παράδειγμα Ηνωμένες Πολιτείες, 3 εκατομμύρια έχουν διαθέσει για να στηρίξουν τις αμερικάνικες πολυεθνικές και να βγουν από την κρίση. Και επί της ουσίας δεν είναι τίποτα άλλο αυτό το Ταμείο Ανάπτυξης και Ανθεκτικότητας παρά ένα εργαλείο για τη θωράκιση των ευρωενωσιακών πολυεθνικών. Οι όποιοι συμβιβασμοί έγιναν ανάμεσα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αφορούσαν το ποιοι από τους ευρωπαϊκούς επιχειρηματικούς όμιλους θα βγουν περισσότερο ή λιγότερο ωφελημένοι από αυτό το Ταμείο. Άλλωστε, από όλες τις κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπήρξε μια απόλυτη συμφωνία για το περιεχόμενο του αντιλαϊκού πακέτου των μεταρρυθμίσεων που συνοδεύει το Ταμείο Ανάκαμψης. Έτσι λοιπόν πρόκειται για μια μεγάλη κρατική παρέμβαση η οποία εφαρμόζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά σε συνθήκες δημοσιονομικής, επεκτατικής πολιτικής και νομισματικής χαλάρωσης. Βεβαίως, αυτό το νέο μείγμα διαχείρισης καπιταλιστικής κρίσης δεν πρόκειται για μια προοδευτική στροφή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Απλώς αποτελεί μια νέα έκδοση διαχειριστικής μορφής και η οποία θα οδηγεί στην αναπαραγωγή του ίδιου φαύλου κύκλου της καπιταλιστικής οικονομίας. Δηλαδή θα διαμορφώσει τις προϋποθέσεις για την εκδήλωση μιας νέας καπιταλιστικής κρίσης ακόμη πιο βαθιάς. Γιατί έτσι κι αλλιώς οι δυνατότητες αυτής της κρατικής παρέμβασης είναι περιορισμένες? Γιατί είναι ακριβώς περιορισμένη η δυνατότητα συνεχόμενης κρατικής παρέμβασης. Άλλωστε, η όξυση των ανταγωνισμών θέτει αντικειμενικούς περιορισμούς στην επεκτατική δημοσιονομική πολιτική. Η μεγάλη απόκληση από τους δημοσιονομικούς στόχους του Συμφώνου Σταθερότητας και του Συμφώνου Σταθερότητας, ακόμη και αν αυτό αναθεωρηθεί, θα οδηγήσει την επόμενη μέρα σε νέα, ακόμη και σκληρά μέτρα για να αντιμετωπιστούν τα ελλείμματα, για να μπορέσει να διαχειριστεί το κρατικό χρέος το οποίο θα αυξηθεί ακόμη περισσότερο και από αυτά τα μέτρα. Και βεβαίως δεν θα αυξηθεί μόνο το κρατικό χρέος, θα αυξηθούν και οι δαπάνες για την εξυπηρέτησή του. Ποιος θα κληθεί να τις πληρώσει? Οι εργαζόμενοι, τα φτωχά λαϊκά στρώματα της πόλης και της υπαίθρου. Και βεβαίως αυτό το ταμείο μαζί και με τα διάφορα προγράμματα, τα πολυετή, τα διάφορα ΕΣΠΑ, δεν πρόκειται να απαντήσει στην ανισόμετρη εκδήλωση της ανάπτυξης στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ανισομετρία δεν είναι γνώρισμα μόνο της Ελλάδας λόγω του επενδυτικού κενού. Η ανισομετρία καταγράφεται συνολικά σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανάμεσα στα κράτη-μέλη, άλλωστε, οι φυγόκεντρες τάσεις αποτελούν εκδήλωση αυτής της ανισομετρίας. Ήδη, για παράδειγμα, ισχυρές οικονομίες βλέπουν να χάνουν έδαφος, όπως είναι της Ιταλίας ή και της Γαλλίας σε σχέση με προηγούμενα χρόνια. Η Βρετανία εξωθήθηκε στο Brexit ακριβώς λόγω αυτής της ανισομετρίας, αλλά και για άλλους λόγους, βεβαίως. Και επίσης δεν πρόκειται να αντιμετωπίσει και τις περιφερειακές ανισότητες, οι οποίες αυξάνονται όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά συνολικά σε κάθε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άλλωστε, είναι στο ίδιο το DNA του καπιταλιστικού συστήματος η ανισόμετρη ανάπτυξη. Και από αυτή την άποψη, επί της ουσίας, επιδιώκεται μέσα από αυτό να χρηματοδοτήσει την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση συνολικά σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτός είναι ο στρατηγικός στόχος Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναδεικνύοντας ότι το πρόβλημα της αναπαραγωγής του κεφαλαίου σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πολύ βαθύτερο από τις όποιες επιπτώσεις της πανδημίας του κορονοϊού. Έτσι λοιπόν το κυβερνητικό σχέδιο για την ανάπτυξη και την ανθεκτικότητα Ελλάδα 2.0 δεν είναι τίποτα άλλο παρά η συγκεκριμενοποίηση για τη χώρα μας των προτεραιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
αλλά και το σχεδιασμό της άρχουσας τάξης. Έτσι λοιπόν έχουμε προώθηση υποδομών ψηφιακών και πράσινων για τη διευκόλυνση των επενδύσεων, δημιουργία ενός ευνοϊκότερου πλαισίου για την προσέλκυση επενδύσεων και σε αυτό εντάσσονται οι πολεοδομικοί σχεδιασμοί, η αλλαγή της χρήσης γης, η συγκέντρωση γης, οι αστικές αναπλάσεις για να προσελκύσουν μεγάλες κλίμακες επενδύσεις, η στήριξη μέσα του χρηματοδότησης των επενδύσεων αυτών, οι συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που επιταχύνουν τις επενδύσεις αλλά και ταυτόχρονα την εμπορευματοποίηση και ένα φορολογικό πλαίσιο ακόμη πιο ευνοϊκό, όπως καταγράφεται όλα αυτά τα ζητήματα στο ίδιο το σχέδιό σας. Τι σημαίνει πιο ευνοϊκό φορολογικό πλαίσιο για τις επιχειρήσεις? Ότι η όξυνση του φορολογικού ανταγωνισμού, το πιο ευνοϊκό πλαίσιο για τις επιχειρήσεις, σημαίνει σε συνθήκες δημοσιονομικής πειθαρχίας που θα έρθουν το επόμενο διάστημα, δεν μπορεί να είναι ελληματικοί οι προϋπολογισμοί, και σε συνθήκες των μεταμνημονιακών δεσμεύσεων που υπέγραψε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, ότι τα φορολογικά βάρη θα μετατοπίζονται όλο και περισσότερο στις πλάτες των εργαζόμενων, των αυταπασχολούμενων, των επαγγελματίων και των συνταξιούχων. Αυτό σημαίνει. Και εκεί θα οδηγήσει. Από αυτή την άποψη, λοιπόν, η προσέλκυση επενδύσεων, αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα, πατώντας σε ένα μοντέλο που βασίζεται στην εξωστρέφεια, που τα πύληνα ποδάρια του εξωστρεφούς μοντέλου φάνηκαν στη συγκεκριμένη εκδήλωση της κρίσης της χώρας μας και στην καταστροφή βεβαίως των παραγωγικών πηγών, οι οποίες θα μείνουν αναξιοποιητές γιατί δεν εξυπηρετούν τις επενδύσεις των επιχειρηματικών ομήρων, οι οποίες επενδύσεις αποσκοπούν όχι στην ικανοποίηση αναγκών, αλλά αποσκοπούν στη διασφάλιση της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομήρων και των επενδυτών. Οι επενδυτές επενδύουν για να έχουν κέρδη. Έτσι λοιπόν, ο βασικός παράγοντας, άμα θέλουμε να δούμε ποιος είναι αυτός ο οποίος διασφαλίζει τα κέρδη στις επιχειρήσεις, είναι ακριβώς ένας και μοναδικός. Η αύξηση του βαθμού εκμετάλλευσης εργατικής τάξης. Για ακριβώς γι' αυτό το λόγο, μέχρι τώρα έχουν φροντίσει για την αύξηση του βαθμού εκμετάλλευσης όλοι οι μνημονιακοί νόμοι που σχετίζονταν με την αγορά εργασίας. Μνημονιακοί νόμοι του Πασόκ Κινάλ, της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι είχαν διαμορφώσει ένα πλαίσιο αναπαραγωγής μιας πολύ φθηνής εργατικής δύναμης. Έτσι λοιπόν, ο εργάσιμος χρόνος λάστιχο, ευελιξίας των μορφών απασχόλησης, κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων, καθορισμός του κατώτατου μισθού με υπουργική απόφαση στα πλαίσια της ανδεκτικότητας της οικονομίας, είναι ο γνωστός νόμος Βρούτσι-Αχτσιόγλου, για να μην ξεχνιόμαστε, και αντεργατικές ανατροπές στο ασφαλιστικό σύστημα στο όνομα της μείωσης του λεγόμενου μη μισθολογικού κόστους, που είναι που όλοι αυτοί, όλα τα προηγούμενα κόμματα προχώρησαν συντεταγμένα και συνολικά. Και σε αυτά τα μέτρα τα μνημονιακά τα οποία παραμένουν, έρχονται να προσθεθούν τα έκτακτα υποτίθετα αλλά μόνιμα μέτρα για τη διαχείριση της κρίσης, όπως είναι η εκπεριτροπή εργασία, η τηλεργασία, αλλά βεβαίως για το κεφάλαιο δεν φτάνουν μόνο αυτά. Θέλουν κι άλλα. Και θέλουν αυτά τα μέτρα τα οποία θα έρθει με το νέο νομοσχέδιο για τα εργασιακά, όπου επί της ουσίας καθορίζει τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας με βάση τις ανάγκες των επιχειρηματικών ομήλων και μιλάει για δεκάωρη εργασία σε ημερήσια βάση. Δηλαδή γυρίζουμε πίσω στο 1919 που καταργήθηκε με νόμο στη χώρα μας η δεκάωρη εργασία. Έναν αιώνα και 112 χρόνια πίσω μας γυρίζεται με το συγκεκριμένο εργασιακό νομοσχέδιο. Μιλάει για απελευθέρωση των υπερωρίων μέχρι 150 ώρες. Δηλαδή προσθέτεται επί της ουσίας έναν ακόμη μήνα εργασίας ουσιαστικά στις πλάτες του εργαζόμενου. Και γενίκευση της τηλεργασίας, η οποία τσακίζει τα όποια όρια ανάμεσα στην εργασία, στην εργασιακή ζωή, στην οικογενειακή και στην κοινωνική ζωή του καθενός. Την ίδια στιγμή βεβαίως που εσείς οι ίδιοι μιλάτε για εκτόξευση της παραγωγικότητας της εργασίας, η οποία επί της ουσίας, τι θα λόγω της ψηφιοποίησης της οικονομίας, αντί λοιπόν να βελτιωθούν οι συνθήκες εργασίας. Αυτά και άλλα πολλά περιλαμβάνονται στο εργασιακό νομοσχέδιο, που αποτελεί προαπαιτούμενο για την έναρξη της χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάπτυξης και Ανθεκτικότητας, γιατί εντάσσεται στο πλαίσιο των αντιλαϊκών αντεργατικών μεταρρυθμίσεων. Και επί της ουσίας έχει μια ασφαλιστική δικλίδα η Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή μέσα της αυξημένης εποπτείας η όποια εκταμείευση των δόσεων συνδέεται άμεσα με την υλοποίηση των νέων
αντεργατικών και αντιλαϊκών προαπαιτούμενων. Βεβαίως, αυτά πάνε πακέτο με τα νέα μέτρα για τον έλεγχο τα αντεργατικά, με τον έλεγχο από το κράτος και την εργοδοσία των εργατικών σωματείων και του συνδικαλιστικού κινήματος, μέσα από την απροκάλυπτη παρέμβασή του στη λειτουργία των συνδικάτων. Στο στόχαστρο μπαίνει ο ταξικός προσανατολισμός του εργατικού κινήματος και η μετατροπή του σε εργοδοτικό μηχανισμό. Στο στόχαστρο μπαίνει η απεργία. Και σε αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ, όταν ήταν κυβέρνηση, έδωσε με πολύ μεγάλη επιτυχία τα διαπιστευτήριά του στην παρεμπόδιση και ουσιαστικά των εκδηλώσεων της απεργίας. Έτσι λοιπόν, επί της ουσίας διαμορφώνονται συνθήκες εργασίας λάστιχο, με φθηνή εργατική δύναμη, με προσφορά φθηνής και δωρεάν εργατικής δύναμης μέσα από τα διάφορα προγράμματα κατάρτισης, επανακατάρτισης και ενεργητικών μορφών απασχόλησης στις διάφορες επιχειρήσεις. Άλλωστε, η ρίση του Πρωθυπουργού για ποιοτικές θέσεις εργασίας είναι ένα σύντομο ανέκδοτο. Και αυτό, η προοπτική του μάλλον το βλέπουμε μπροστά τι συμβαίνει σήμερα στις τηλεπικοινωνίες. Τι εργασιακό καθεστώς συμβαίνει στις τηλεπικοινωνίες, όταν θα είναι ο κλάδος που θα είναι περισσότερο ωφελημένος από την κρατική χρηματοδότηση και την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση στα πλαίσια της ψηφιακής μετάβασης. Απολύσεις εργαζόμενων, εθελούσιες εξόδους, εργολαβικούς εργαζόμενους, μπλοκάκια, τηλεεργασία, εκπεριτροπής εργασίας, ενεργητικός χρόνος εργασίας. Όλα αυτά τα αντεργατικά μέτρα εφαρμόζονται, ήδη μπαίνουν μπροστά και υλοποιούνται στις επιχειρήσεις τηλεπικοινωνίων που θα είναι από τις περισσότερο ωφελημένες του πακέτου σας. Έτσι λοιπόν, απέναντι σε αυτά τα οποία ετοιμάζει η κυβέρνηση, βρίσκεται η πραγματικότητα. Και η πραγματικότητα λέει ότι σήμερα, λόγω ακριβώς και της αύξησης παραγωγικότητας εργασίας και των εξελίξεων στην επιστήμη και στην τεχνολογία, ο εργαζόμενος μπορεί να δουλεύει λιγότερες ώρες, να αμείβεται περισσότερο και να έχει πολύ καλύτερες συνθήκες εργασίας, υγιεινής και ασφάλειας. Οι τρεις νεκροί στην Εύβοια των εργολαβικών του ΔΕΔΙΕ αναδεικνύουν το λόγο του αληθές. Έτσι λοιπόν το πακέτο αυτό είναι σε βάρος των εργαζόμενων. Πρόκειται δηλαδή για ένα πανευρωπαϊκό μνημόνιο και αντί για Ελλάδα 2.0 πρέπει να μιλάμε για μνημόνιο 5.0. Αλλά και το σχέδιο αυτό δεν θα καλύψει τις λαϊκές ανάγκες. Η πράσινη μετάβαση στα χέρια των επιχειρηματικών ομίλων οδηγεί στην ενεργειακή φτώχεια και στην υποβάθμιση του περιβάλλοντος. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός στα χέρια των επιχειρηματικών ομίλων οδηγεί σε ψηφιακό χάσμα. Ακόμη και οι υποδομές οι οποίες πρόκειται να γίνουν για τον ψηφιακό θα είναι με χρήματα άμεσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άλλωστε είναι και το μοναδικό κομμάτι που δεν υπάρχει ιδιωτική συμμετοχή. Τα βάζει όλα η Ευρωπαϊκή Ένωση και το κράτος για να δημιουργήσει τις απαραίτητες υποδομές για την ψηφιακή μετάβαση. Ιδιώτες, δεκάρα τσακιστή δεν θα βάλουν από ό,τι φαίνεται. Γι' αυτό οι υποδομές που είναι αναγκαίες και απαραίτητες για την βελτίωση των συνθήκων της λαϊκής οικογένειας μεταφέρονται στις καλένδες, όπως για παράδειγμα τη σεισμική θωράκιση. Θα υπάρχει μεγαλύτερη εμπορευματοποίηση των αναγκών των λαϊκών στρωμάτων μέσω της αξιοποίησης των ΣΔΙΤ. Ακόμη και στην υγεία που λέτε ότι δίνεται χρήματα. Είναι κάποια πακέτα που θα πάνε απευθείας στις εταιρείες κερδοσκοπικές και μη κερδοσκοπικές, όπως είναι για παράδειγμα τα μέτρα πρόληψης για τη διατροφή, για τον καρκίνο του μαστού θα τα μασίσουν διάφοροι και αντί για αναθωράκιση των τεράστιων ζητημάτων που έχει ο δημόσιος τομέας της υγείας, δηλαδή το δημόσιο σύστημα υγείας, τα νοσοκομεία και η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, κάνει κάποια μπαλώματα. Δίνεται δηλαδή 629 εκατομμύρια σε σύνολο 57,5 δις. 279 για την πρωτοβάθμια και 350 για τα νοσοκομεία. Φοβερά ποσά. Συμπερασματικά, πρόκειται για μια ανάπτυξη η οποία θα είναι σε βάρος των λαϊκών αναγκών και του περιβάλλοντος. Άλλωστε, η ανάκαμψη και θεράκιση των κερδών βρίσκεται στον αντίποδα της ικανοποίησης των σύγχρονων λαϊκών και κοινωνικών αναγκών. Είναι ενταγμένο στους συνολικούς στόχους της άρχουσας τάξης για γεωστρατηγική αναβάθμιση και προχώρηση των επενδύσεων. Άλλωστε, αυτή η γεωστρατηγική αναβάθμιση μπλέκει όλο και πιο έντονα στους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς. Δεν είναι τυχαίο ότι αυτή η γεωστρατηγική αναβάθμιση γίνεται για τους επιχειρηματικούς ομίλους. Στείλαμε μια μονάδα Patriot στα πλαίσια των ατοικών μας υποχρεώσεων στη Σαουδική Αραβία και ταυτόχρονα, μεγάλα έργα έγραφε προχθές μια εφημερίδα, στη Σαουδική Αραβία χτυπούν οι εγχώριες τεχνικές εταιρείες στα πλαίσια Project Vision 2030. Να λοιπόν
γιατί εμπλεκόμαστε όλο και περισσότερο σε υπεραλιστικούς σχεδιασμούς και για τη γεωστρατηγική αναβάθμιση. Ολοκληρώνω με αυτό, κύριε Πρόεδρε. Δεν μπορεί να υπάρξει δίκαιη ανάπτυξη στα πλαίσια του καπιταλισμού, ούτε και βεβαίως αναδιανομή του πλούτου. Αυτές είναι αστειότητες για να ισχυρίζονται σοβαρά πολιτικά κόμματα. Προσπαθούν να συγκαλύψουν ότι έχουν συμμαχήσει με την αστική τάξη πλέρια και υλοποιούν τα σχέδια της αστικής τάξης, γιατί η αγορά εργασίας βρίσκεται στα χέρια των επιχειρηματικών ομίλων και καθορίζουν οι επιχειρήσεις το πώς θα διαμορφωθεί αυτή. Η φορολογία, εφόσον την εντάζει μέσα στα πλαίσια του φορολογικού ανταγωνισμού, μεταφέρει τα φορολογικά βάρη στα λαϊκά στρώματα και δεν μπορεί να φορολογήσει τον πλούτο στα πλαίσια της απελευθέρωσης κίνησης κεφαλαίων και βεβαίως στα ερείπια του κοινωνικού κράτους, τα οποία μετέτρεψαν όλες τις κυβερνήσεις απλά και μόνο για προστασία των πιο ευάλωτων, δεν μπορεί να υπάρξει καμιά είδους αναδιανομή. Τρίτο ζήτημα το οποίο θέλουμε να βάλουμε και τελειώνω με αυτό, πολύ σύντομα, σε ένα λεπτό, είναι ποιος θα πληρώσει αυτό το πακέτο. Είναι φανερό ότι το πακέτο αυτό θα το πληρώσουν οι λαοί της Ευρώπης και ο ελληνικός λαός μέσα από την αύξηση φορολογία τους, γιατί λεφτόδεντρα και τζάμπα χρήμα δεν υπάρχουν. Έτσι λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, η ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών του λαού και της νεολαίας απαιτούν πραγματικά ρήξη. Και απαιτούν ρήξη με τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τη στρατηγική της αστικής τάξης και με τα κόμματα που την υπηρετούν. Και αυτός ο δρόμος βρίσκεται στην πάλη για έναν άλλο δρόμο ανάπτυξης, του σοσιαλισμού εμείς λέμε, με επίκεντρο τις δικές του ανάγκες για μια ζωή όπως πρέπει, με όλα τα σύγχρονα δικαιώματα που του αξίζουν. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.